Κυρία Καμψίδου, οι διαδικασίες που έπονται τώρα, ποιες ακριβώς είναι, δηλαδή τι θα δούμε από νομικής πλευράς? Να δούμε τι προβλέπει ο κανονισμός και να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε τις κινήσεις των πρωταγωνιστών. Ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει ότι κόμμα το οποίο κατέβασε σε ψηφοδέλτια στα 2/3 των εκλογικών περιφερειών της χώρας, μάλιστα, μπορεί να διατηρήσει κοινοβουλευτική ομάδα με 5 βουλευτές. Επομένως, ο πρόεδρος των Σπαρτιατών, ας πούμε ότι έχει την πολυτέλεια να διαγράψει 6 από τους 11 βουλευτές του κόμματός του, προκειμένου να διατηρήσει την κοινοβουλευτική του ομάδα. Mm-hmm. Αντίθετα, προκειμένου να συσταθεί μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι, αυτοί που πρόκειται να την συγκροτήσουν, να είναι 10 τουλάχιστον. Άρα, οι διαφωνούντες με τον κύριο Στίνγκα έχουν τις εξής δυνατότητες, είτε να προσπαθήσουν όλοι οι υπόλοιποι μαζί, δηλαδή εκτός από τον πρόεδρο του κόμματος, να συγκροτήσουν μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα, είτε όσοι έχουν διαγραφεί και όσοι έχουν διαφωνία, να αποστείλουν τη σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, δηλώνοντας ότι δεν συμμετέχουν πια στην κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών. Οπότε, εφόσον δεν συγκεντρώσουν το μαγικό αριθμό των 10, θα ενταχθούν στους ανεξάρτητους βουλευτές, ασχέτως αν στη συνέχεια συνεργάζονται μεταξύ. Τώρα, έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί με βάση τους αριθμούς, μέχρι πολύ πρόσφατα, δηλαδή πριν ο κύριος Στίνγκας ξανακαλέσει τους διαγραφέντες βουλευτές να ξαναμπούν στο κόμμα, ήταν στον αριθμό 7 τα μέλη του κόμματος. Δηλαδή πολύ κοντά στο να πέσουν κάτω από το 5 και να χάσουν την κοινοβουλευτική ιδιότητα. Άρα θα μπορούσε αυτή η κίνηση να έχει αυτή τη στρατηγική σημασία, ούτως ώστε να εξασφαλίσει ο κύριος Στίνγκας ότι δεν θα χάσει την κοινοβουλευτική ιδιότητα το κόμμα? Δεν θα χάσει την ιδιότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί το να έχεις μια κοινοβουλευτική ομάδα σημαίνει ότι μπορείς να ορίσεις κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, έχεις διαφορετικό χρόνο, έχεις κοινοβουλευτικά προνόμια και έχεις και μια διαφορετική μεταχείριση σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Κυρία Καμψίδου, υπάρχει προηγούμενο στην πολιτική ιστορία της χώρας παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει τώρα αυτό, γιατί είναι τραγέλαφος αυτό που γίνεται στην Βουλή με τους Σπαρτιάτες? Κοιτάξτε, ναι, αυτό πραγματικά σε αυτή την έκταση δεν έχει προηγούμενο. Διασπάσεις κομμάτων έχουμε δει. Προφανώς. Μέχρι, ναι, και όχι μόνο εμείς, αλλά σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, διαφωνίες οδηγούν σε κατάθμιση των κοινοβουλευτικών ομάδων. Όμως παρατηρούμε τι. Παρατηρούμε ότι προσπαθώντας η ελληνική δημοκρατία με απαγορευτικά μέσα να αποτρέψει την είσοδο των εχθρών της στο κοινοβούλιο, κατάφερε το αντίθετο. Κατάφερε να υπάρξει μια ισχυρή, θα έλεγα, εκπροσώπηση. Σκεφτείτε, μέσα σε 15 μέρες ένα κόμμα συγκέντρωσε το 5% του εκλογικού κόμματος που εκφράστηκε και απέκτησε 11 βουλευτές στη Βουλή. Σε 15 μέρες μέσα. Ένα κόμμα που δεν δίστασε να δηλώνει ανοιχτά ότι εμφορείται από νεοναζιστική ιδεολογία. Κυρία Καμψίδου, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, αλλά συντάσσεστε κι εσείς με αυτούς που λένε ότι το απαγορευτικό είναι λάθος, η δημοκρατία δεν απαγορεύει, η δημοκρατία νικά τους εκφράσεις με το διάλογο και με την πραγματική δημοκρατία. Αλλά βλέπουμε ότι συνεχίζεται η διαλογική. Προσπαθούν πάλι μέσω απαγορευτικών, μέσω άλλων διαδικασιών, να απαγορεύσουν στον Κασιδιάρη, επί παραδείγματι, να μετάσχει στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Δηλαδή, δεν έχουμε πάρει το μάθημα και ακολουθούμε πάλι τον ίδιο δρόμο? Αυτό αντιλαμβάνομαι. Φοβάμαι ότι δεν απευθύνεται την ερώτηση στο κατάλληλο πρόσωπο. Δεδομένου ότι εγώ υποστηρίζω ότι αυτές οι απαγορεύσεις όχι μόνο δεν μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα, υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα της περιγραφής του νόμου. Το είδατε. Έγινε το καινούριο κόμμα. Δεν μπορεί να απαγορεύσεις διαρκώς την ίδρυση κομμάτων, προσθέτοντας και προσθέτοντας χαρακτηριστικά τα οποία θα θέτουν εκτός εκλογικής διαδικασίας
κάποιες οντότητες. Μάλιστα. Γιατί έτσι θα θίξει το φιλελεύθερο χαρακτήρα της δημοκρατίας. Κυρία ναι. Ναι. Όχι, ολοκλήρωση. Πολλές φορές, λοιπόν, αυτές οι απαγορεύσεις έχουν αντίθετο αποτέλεσμα. Mm. Αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει ήταν καμιά πολιτική δύναμη να μην υιοθετεί τη ρητορική και τις ιδεολογικές απόψεις της Χρυσής Αυγής, να μην επιτρέπεται στο φυλακισμένο αρχηγό της, τον Ηλία Κασιδιάρη, επί μία τριετία να επικοινωνεί με το εκλογικό σώμα και να κάνει έντονη προεκλογική εκστρατεία μέσα από τις φυλακές και να ορθώνεται ανάχωμα τις αντιλήψεις των νεοναζιστών και να προστατεύεται η κοινωνική αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων. Κυρία Καμτσίδου, επειδή αυτές οι κατηγορίες που έχει αρθρώσει ο κύριος Στίγκας για τους βουλευτές του, οι οποίοι πηγαινορχόντουσαν στο Δομοκό, αφήνοντας σαφώς εχμές ότι ήταν σε μία σχέση με τον κύριο Κασιδιάρη, και είναι πολύ σοβαρές αυτές οι κατηγορίες, μπορεί να κινηθούν διαδικασίες ούτως ώστε το κόμμα αυτό να κριθεί ακυρό το ότι μπήκε στη Βουλή? Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο ούτε από το Σύνταγμα ούτε από το Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο να εκπέσει πολιτικό κόμμα. Τι μπορεί να γίνει? Μπορεί... Ακόμα, κυρία Καμτσίδου, και αν διαπιστωθεί ότι με βάση την τελευταία τροπολογία όντως ο κύριος Κασιδιάρης είναι ο φυσικός και ηθικός ηγέτης του κόμματος. Ναι, αλλά ο νόμος δεν προβλέπει παρά μόνο την απαγόρευση της συμμετοχής του κόμματος στην εκλογική διαδικασία. Το κόμμα συμμετείχε νόμιμα, όπως κρίθηκε από τον Άριο Πάγο, και το μόνο που μπορεί να συντρέξει είναι περιπτώσεις ατομικής έκπτωσης των βουλευτών. Mm. Αυτό πώς μπορεί να γίνει? Με την προβλεπόμενη από το νόμο και το Σύνταγμα διαδικασία. Υπάρχουν συγκεκριμένες... Ξέρετε γιατί το ρωτάω? Γιατί από την πλευρά του κυρίου Στίγκα ακούστηκαν πράγματα και θαύματα. Ακούστηκαν για Greek Mafia, ακούστηκε για, δηλαδή, κατηγορίες που, εάν ευσταθούν, όχι μόνο βουλευτής δεν μπορεί να είναι στη θέση του, ούτε πολίτης δεν μπορεί να κάθεται σπίτι του, πρέπει να πηγαίνει στη φυλακή. Όταν ο αρχηγός του κόμματος μιλάει για μέλη του κόμματός του ότι ανήκουν στην ελληνική μαφία, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν υπάρχει έκπτωση, αν αποδειχθεί αυτό βέβαια, έτσι. Πόσο έχουμε πληροφορηθεί, ο Άριος Πάγος έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα και μάλιστα σήμερα είχε κληθεί ο κύριος Στίγκας προκειμένου να διερευνηθούν οι καταγγελίες του. Αυτό θα ακολουθήσει στη δικαστική οδό και αρμόδιο τελικά σε ό,τι αφορά όχι την ποινική καταδίκη αλλά την έκπτωση των βουλευτών από το αξίωμά τους είναι το ανώτερο ειδικό δικαστήριο. Αυτό θα το δούμε. Κυρία Καμψίδου, τέλος, επειδή δεν είναι άκυρο να εξετάσουμε και ένα σενάριο στο οποίο τελικά όντως το κόμμα των Σπαρτιατών χάνει την κοινοβουλευτική του, χάνει την κοινοβουλευτική ομάδα. Σε αυτή την περίπτωση, τι προβλέπει ο κανονισμός? Οι έδρες θα κατανεμηθούν με βάση τα ποσοστά των τελευταίων εκλογών στα άλλα κόμματα? Θα πρέπει να ξαναπάμε σε εκλογές? Τι θα γίνει εκεί? Επιτρέψτε μου μία διευκρίνηση. Το ότι πάβει να έχει τη δυνατότητα συγκρότησης κοινοβουλευτικής ομάδας στο κόμμα ουδεμία συνέπεια επιφέρει ως προς την κοινοβουλευτική κατάσταση όσων έχουν εκλεγεί. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτοί που εκλέχτηκαν και με βάση τον κανονισμό συγκρότησαν μια κοινοβουλευτική ομάδα, παραμένουν βουλευτές. Mm-hmm. Και είτε θα μπορέσουν να φτιάξουν καινούργια κοινοβουλευτική ομάδα, είτε θα είναι ανεξάρτητοι και θα συμμετέχει καθένας από αυτούς στην κοινοβουλευτική διαδικασία ως ανεξάρτητος βουλευτής. Μάλιστα. Κυρία Καμψίδου, ευχαριστούμε πολύ για τις διευκρινήσεις. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εγώ, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.